Καυστικό εμφανίστηκε στι δηλώσει του Ρετζέπτα Γκί Περντογάν με αφορμή την παρουσία του στην φιέστα του ψευδοκράτου, η οποία διοργανώθηκε στα κατεχόμενα με αφορμή τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δημιουργώντα κλίμα διαχωρισμού ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια. Ο Τούρκο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια τη ομιλία του, με πανηγυρικό τόνο, δήλωσε χαρούμενο που γιορτάζει την επέτειο τη ειρηνευτική επιχείρηση του 1974 η οποία έδωσε την δυνατότητα στον τουρκοκυπριακό λαό να αποκτήσει ελευθερία. Μάλιστα, ο Ρετζέπτα Γκί επιχείρησε εντέχνω να διαστρεβλώσει τι δηλώσει του Νίκου Δέν, διαπαρουσιάζοντά τι ω παράλογε και διαχωρίζοντά τι από τι κυβερνητικέ θέσει που εκφράζει ο Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφέροντα συγκεκριμένα. Πρόσφατα, ο Έλληνα Υπουργό Άμυνα έκανε παράλογε δηλώσει. Συναντηθήκαμε πρόσφατα με τον κύριο Μιτσοτάκη και του είπα: Εμεί θα είμαστε στη Βόρεια Κύπρο στι 20 Ιουλίου και εσεί θα είστε στο Νότο. Υποθέτω ότι δεν θα μα πειράξετε από εκεί. Είπε ότι δεν θα το κάνει. Γίνονται εξαιρετικά ανεύθυνα βήματα. Δεν μπορείς να πληθείς δύο φορές με το ίδιο νερό. Ο πρόεδρο τη Τουρκία απέρριψε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο μια ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο, υποστηρίζοντα ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πραγματικότητε στο νησί και κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ω υπέτεια για την αποτυχία των προσπαθειών τελεσφόρηση του ζητήματο, προσβλέποντα την αναγνώριση του ψευδοκράτου και την λύση δύο κρατών, τονίζοντα χαρακτηριστικά. Δεν ωφελεί κανέναν να πει συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει από εκεί που σταματήσαμε στην Ελβετία. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε. Δεν αφήνουμε κανένα χέρι που απλώνεται προ μια λύση να εωρείται. Αν θέλετε λύση, Αναγνωρίστε τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ελπίζω επίση να δω τι μέρε που οι ηγέτε των εγκυτριών δυνάμεων Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία θα επισκεφθούν μαζί το νησί. Το είπα προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη. Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Ελλάδα θα συμβάλει επίση στο Κυπριακό. Ενδιάμεση ήταν η απάντηση των ελληνικών διπλωματικών πηγών που επεσήμαναν ότι οι ελληνικέ θέσει για το Κυπριακό είναι πάγιε και σαφή όπω αυτέ εκφράζονται τόσο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και από την ελληνική κυβέρνηση στο σύνολό τη. Η Ελλάδα πορεύεται στην ίδια γραμμή με την Κυπριακή Δημοκρατία και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη λύση τη επανένωση τη Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουν οι ίδιοι διπλωματικοί κύκλοι και ουδέν θέμα θεματίθεται περί από την σύμφωνη με το διεθνέ δίκαιο θέση αυτή. Η αναφορέ του Τούρκου Προέδρου ήταν αναμενόμενε από την ελληνική κυβέρνηση, αφού η Άγκυρα προωθεί ευθέω την λύση των δύο κρατών, σε αντίθεση με την Κύπρο και την Ελλάδα, που επιμένουν στη δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι πάγιε θέσει τη Ελλάδα παρουσίασε για άλλη μια φορά ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο μίλησε στο Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκρινόμενο πρόσκληση του Νίκου ξεκινώντα από μια ιστορική στι προηγούμενε δεκαετίε και στο ιστορικό του Κυπριακού, ενώ επιμένει ότι η Ελλάδα με την Κύπρο σε όλε την εξέβρεση μια βιώσιμη και διατηρήσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Άλλωστε, στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκαν και οι δηλώσει του Πρωθυπουργού κατά την άφηξή του στην 4η Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την στήριξή τη στην Κύπρο εξέφρασε η πρόεδρο τη Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία αναφέρθηκε σε επανένωση του διαιρεμένου μέλου Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Ειδικότερα με ανάρτησή τη στην πλατφόρμα X αναφέρει. Σήμερα, σε αυτή την τραγική πεντηκοστή επέτειο και κάθε μέρα, στεκόμαστε στο πλευρό τη Κύπρου. Υποστηρίζουμε την αδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία. Οι Κύπροι αξίζουν να ζουν σε μια επανενωμένη χώρα, σε συνθήκε ειρήνη, συνύπαρξη, σταθερότητα και ευημερία. Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διερεμένου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.